Καλησπέρα, κυρία Διακοβασίλη. Καλησπέρα σας. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία σας καταρχάς. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε ξαναμιλήσει. Πέρσι δεν ήταν? Έχουμε ξαναμιλήσει. Το κάνατε διαδικτυακά. Και ακριβώς επειδή στέκεστε πάντα δίπλα μας, σας οφείλω ένα μεγάλο από καρδιάς ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τίποτα. Να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε τόσο ωραία που δεν σταματήσατε ούτε την περίοδο της πανδημίας και θυμάμαι ότι σας θέσαμε ψηφιακά, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ακριβώς. Κάτι θυμάμαι μέσα σε όλο αυτό το όγκο. Προσπαθήσαμε, βέβαια. Ναι. Σας είχα πει και τότε, δεν είναι το ίδιο πράγμα το διαζώσεις από το διαδικτυακό, αλλά τι να κάνεις προκειμένου να πέσεις σε ένα τέλμα που δύσκολα θα μπορέσεις να ανακάμψεις. Είπαμε έστω και με τέτοιο τρόπο να κάνουμε κάποια πράγματα. Και να που τώρα το κάνουμε διαζώσεις. Τώρα διαζώσεις και δεν προλαμβάνουμε, σας πληροφορώ, διότι όλοι μαζί, άλλο μέλος δηλαδή που είναι στον όμιλο, θέλει μια ποιητική του συλλογή να ανεβάσει, σε καλή. Κάποιος άλλος σε μια ατομική του έκθεση, συν τα δικά μας, δεν προλαβαίνουμε να παρακολουθούμε πράγματα και καταστάσεις τώρα πια. Αλλά στα κάθε μας να πω, ναι, ότι έχουμε ξεκινήσει την προκήρυξη του 11ου Διεθνούς Λογοτεχνικού Διαγωνισμού, ο οποίος λήγει στις 20 Ιουλίου με σφραγίδα ταχυδρομείου. Αυτός είναι ένας διαγωνισμός που τρέχει αυτή τη στιγμή και περιλαμβάνει το διήγημα, την ποίηση, νουβέλα, παιδικό νεανικό διήγημα, παιδικό παραμύθι. Ποιοι μπορούν να πάρουν μέρος? Μέχρι μάλλον από 18 ετών και άνω. Γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, αλλά ξέρετε, επειδή οι γενικοί όροι είναι λίγο που θέλουν να μελετηθούν από τον κάθε συμμετέχοντα, καλό θα είναι να σας πω ότι όποιος ενδιαφέρεται θα μπορέσει να μπει στο www.clubunesco.gr, που εκεί είναι αναρτημένες και οι προκηρύξεις και οι γενικοί όροι του διαγωνισμού. Μάλιστα. Και ο δεύτερος? Και ο δεύτερος είναι ο 11ος... Ο έβδομος διαγωνισμός μουσικής, ο οποίος αυτός λήγει στις 21 Οκτωβρίου. Α, έχει μπροστά και αυτό, ναι. Έχουμε περιθώριο, αφήσαμε λίγο παραπάνω, γιατί ξέρετε, από τη μια κλείνουν τα οδεία. Από την άλλη ήταν ακόμη μια κατάσταση πολύ ρευστή για τους μαθητές ή τους ενδιαφερόμενους. Δίνουμε λοιπόν την ευκαιρία έτσι να καλλιεργήσουν και την ιδέα και την προοπτική τους. Τι ωραία. Συμμετοχή. Τι ωραία. Λοιπόν, αυτός ο μουσικός διαγωνισμός, οφείλω να πω ότι είναι για πολλωστή φορά με τη συνδρομή του Οδείου Φίλιππος Νάκας, γιατί εκεί διεξάγεται ο διαγωνισμός, από έγκριτες επιτροπές, τίμιες, το βάζω σε εισαγωγικά το τίμιες, γιατί ξέρετε, πολλές φορές σε διαγωνισμούς παρατηρούνται ευτράπελα. Δηλαδή εγώ προωθώ το δικό μου το παιδί, του βάζω καλύτερο βαθμό. Όχι. Είναι πολύ τίμιος διαγωνισμός. Γίνονται τέτοια πράγματα, κυρία Διακοβασίλη? Τι λέτε, κοιτάξτε, τώρα. Στο παρελθόν κάτι είχα υποπτευθεί κι εγώ ήδη. Πάντως να σας πω κάτι, δοθείς της ευκαιρίας, ότι εντάξει, και πήγε το παιδί και έκρινε η επιτροπή ότι δεν θα πάρει βραβείο. Εγώ δεν θα το στεναχωριόμουν. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ενδυναμώσουμε τα παιδιά μας, να μην το βάζουν, να βλέπουν, να αναγνωρίζουν αν υπάρχει πραγματικά αδικία. Γιατί ακριβώς όλοι την έχουμε βιώσει με κάποιον τρόπο στα μαθητικά μας και στα εφηβικά μας και στα πιο ενήλικα χρόνια μας. Πρέπει να παραμένουν και να παραμένουν ακριβώς, και να παραμένουν προσιλωμένα στο ότι πρέπει να έχουν το δικό τους όραμα και να μην τους ενδιαφέρει το πώς θα τους κρίνουν τελικά οι άλλοι και να μην περιμένουν ένα βραβείο. Ας είναι όμως λίγο η ελληνική νοοτροπία των γονέων, που θέλουν όλοι οι γονείς τα δικά τους τα παιδιά να είναι
Τα πρώτα των πρώτων. Εντάξει, έχει μερικούς που δεν κατάφεραν οι ίδιοι κάτι να κάνουν και προσπαθούν να ζήσουν το όνειρο μέσα από τις ζωές των παιδιών τους. Αυτό είναι από μόνο του λάθος για την ψυχολογία του παιδιού. Ακριβώς, ακριβώς. Πρόκειται λοιπόν για έναν διαγωνισμό του οποίου προεδρεύει ο κύριος Λευτέρης Καλκάνης για δεύτερη χρονιά φέτος. Και να σας πω τι περιλαμβάνει τώρα. Περιλαμβάνουν τα πνευστά, το πιάνο, έγχορδα, κιθάρα, μονοδία, παραδοσιακό τραγούδι και παραδοσιακά όργανα, και οι ηλικίες σαν κατηγορίες ξεκινούν από 12 έως 18 ετών και οι ενήλικες από 18 έως 28 ετών για τις γυναίκες και έως 30 για τους άντρες. Γιατί αυτοί που ξέρουν από μονοδία ξέρουν ότι η φωνή αντρική λίγο θέλει περισσότερο να ψηθεί, να οριμάσει για να αποδώσει το 100% της αξίας της. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι αυτός ο διαγωνισμός περιέχει εκτός από τους έπαινους και το πρώτο βραβείο ένα χρηματικό έπαθλο 300 ευρώ για τους πρώτους διακριθέντες. Και από πέρυσι, επειδή θεωρήσαμε άδικο για κάποια μόρια να μην μπορεί να πιάσει το πρώτο βραβείο ένας αξιόλογος καλλιτέχνης στη μουσική, βγάλαμε το ειδικό βραβείο μουσικής, που αυτό συνοδεύεται από 150 ευρώ. Θα μου πείτε, δεν είναι τίποτα. Απλά είναι μία ηθική ικανοποίηση και τίποτε άλλο. Όχι μόνο, γιατί φαντάζομαι ότι κερδίζοντας θα επενδύσει σε αυτό που πολύ αγαπάει, στη μουσική. Κάτι θα βρει να αγοράσει με, έστω και με τα 150 ευρώ. Θα είναι χρήσιμα σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τα πρώτα βραβεία λοιπόν παίρνουν εκτός από το έπαθλο αναχείρα, παίρνουν και τα 300 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά τα βρίσκουμε στο Club UNESCO. clubunesco.gr. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Διακοβασίλη. Καλή επιτυχία σε όλους. Εγώ σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και σας εύχομαι καλή συνέχεια.